Το πέρασμα της κακοκαιρίας Αλέξανδρος ήταν έντονο σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα ευτυχώς όμως δεν ήταν καταστροφικά. Στη Σύρο δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Ίδια ήταν η εικόνα και στο μικρό λίμανο στον Πειραιά το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ μεγάλη ποσότητα νερού συσσωρεύτηκε στον Άλυμο αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια της νεροποντής. Στη Φλόρινα οι κάτοικοι ξύπνησαν αντικρίζοντας μια πόλη ντυμένη στα λευκά. Μαγευτικό έγινε το τοπίο και σε χωριά της Φλόρινας, τα οποία ο χειμώνας μπήκε για τα καλά. Οι εικόνες από το πέρασμα της κακοκαιρίας περιορίζονται σε αυτές, παρά τις εξαιρετικά δυσίωνες προβλέψεις των μετεωρολόγων. Τι συνέβη? Υπήρχαν προγνωστικά στοιχεία που έδειχναν ίσως και πάνω από 200 χιλιοστά στις περιοχές που έχουμε 100. Σίγουρα σε αυτή την περίπτωση οφείλουμε να το λέμε πάντα, γιατί είναι καλύτερο να έχεις πει κάτι που φαίνεται παρά να μην υπάρχει προειδοποίηση για το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι πολύ ισχυρό. Πριν ένα χρόνο είδαμε τεράστιες καταστροφές, πραγματικά είμαστε ανοχήρωτοι σαν περιοχή και υπήρξε ένα άρχος, μια ανησυχία. Εντάξει, για το Σαββατοκύριακο πολλοί ακυρώσανε γιατί φοβηθήκανε. Έχουν γίνει τόσο στη Μαγνησία και είναι λογικό να φοβηθούν. Βέβαια δεν χρειάζεται, γιατί από ό,τι είδε και μόνος σας, εκτός ότι δεν έγινε, δεν ήρθε η κακοκαιρία, είναι όλα καλά. Σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας οι κάτοικοι οχυρώθηκαν στα σπίτια τους φοβούμενοι ακραία φαινόμενα. Δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα, να έχω το μυαλό μου έξω. Οι κάτοικοι στην Αγριά Βόλου υπό τον φόβο νέων πλημμυρικών φαινομένων έχουν τοποθετήσει μόνιμες ειδικές κατασκευές ακριβώς μπροστά από τις εισόδους των σπιτιών τους και είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Και στην Εύβοια, όπως σε ορισμένες περιοχές όπως η Στενή και η Σέτα, έπεσαν περισσότερα από 95 χιλιοστά, οι αρχές τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού. Και τα μηχανήματα έργο ήταν και τις προηγούμενες μέρες, αλλά και τις χθες και σήμερα και όλο το βράδυ στα επίμαχα σημεία. Διανοίχθηκαν όλα τα κανάλια, όλα τα επικίνδυνα σημεία ήταν υπό περιφρόνηση. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Αυτός εδώ που βλέπετε πίσω μου είναι ο ποταμός Ξηριάς. Είναι η λεκάνη απορροής που καταλήγουν τα νερά από τα καμένα βουνά της Εύβοιας. Χθες όλο το βράδυ ο κρατικός μηχανισμός ξαγρύπνησε προκειμένου να αποφευθούν τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα. Κατά τη διάρκεια της εξασθενημένης κακοκαιρίας, το 112 ήχησε σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Εύβοια και Σποράδες.